Δεν ξέρω τι θα πούμε, αλλά κάτι θα πούμε. Πώς το είπες, Solar Kit Time. Time for Solar Kit. Μπράβο. Solar Kit, όπως σου είπα και προηγουμένως, δεν ενθουσιάζουμε εύκολα με διάφορα πράγματα. Μάλλον ενθουσιάζουμε, αλλά δεν πολύ έτσι. Το Solar Kit είναι το τέταρτο ή το πέμπτο που βάζω εδώ πέρα. Εδώ πάλι ξέχασα να βάλω το ένα το λαστιχάκι, γι' αυτό τα έκανα λίγο αυτά. Πάντα θα ξεχάσω κάτι. Το Solar Kit είναι μια περίπτωση για μένα πάρα πολύ καλή. Είπαμε πως δουλεύει, βέβαια δεν τελείωσε ακόμα, εδώ πέρα θα μπουν και άλλα πράγματα, απλά τώρα πάλι έπρεπε να σου δώσω νερό για να έχεις το σπίτι, έτσι. Ναι. Φεύγει το ζεστό, το κρύο νερό πάει στον ηλιακό, επιστρέφει το ζεστό, βάνα τρίωδη εκτροπής, όταν από τον ηλιακό μου έρχονται πάνω από 45 βαθμούς, το παίρνει, το στέλνει εδώ, με τρίωδη βάνα αναμίξεως που εγώ θα πω πόσο ζεστό νερό να σου φέρει στο σπίτι. Πολύ σημαντικό αυτό, έτσι. Ναι. Ανάμιξη με το κρύο και φεύγει το νερό που θέλω εγώ. 45-50 όσο είναι. Όταν το νερό όμως, η θερμοκρασία του νερού από τον ηλιακό πέσει κάτω από τους 45, κάνει εκτροπή και στο στέλνει εδώ μέσα στο boiler. Περνάει από το boiler, άρα αυτό σημαίνει ότι το καλοριφέρ ή η αντίσταση του ρεύματος θα μου ζεστάνει χλιαρό νερό και όχι κρύο. Μεγάλη υπόθεση. Και το άλλο πιο σημαντικό, δεν έχω στάσιμο νερό πάνω στον ηλιακό. Δηλαδή το νερό του ηλιακού συνέχεια γυρνάει. Πολύ σημαντικό αυτό. Και έρχεται από εδώ, μου παίρνει τα ζεστά νερά του μπόιλερ, μου τα φέρνει εδώ και μου τα ξαναστέλνει στο σπίτι χωρίς να κάνεις τίποτα εσύ. Αυτό που το λέω είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν σου έβαζα αυτό εδώ το κοιτάκι που το είχα έτοιμο, έτσι. Ναι. Εδώ υπάρχει και η τρίωδη βάνα ανάμιξης που και από εδώ εσύ κανονίζεις πόσο ζεστό νερό θα σε φέρει στο σπίτι. Αυτό εδώ είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι Giacomini, αυτό είναι Brass Form. Τι γίνεται όμως. Όταν ο ηλιακός σου σταματούσε να έχει ζεστό νερό, θα έπρεπε εσύ να κατεβείς εδώ κάτω, να γυρίσεις αυτή την τρίωδη βάνα, να το γυρίσεις από τον ηλιακό στο boiler. Άρα θα έπρεπε να βγεις από το σπίτι να έρθεις εδώ πέρα. Και δεν θα ήξερες και πότε. Δηλαδή μπορεί να έχει χλιαρό νερό ο ηλιακός και την ώρα που κάνεις μπάνιο εσύ να μείνεις και να πρέπει να έρθεις ή εσύ ή τα παιδιά κάποιος να έρθει. Αξίζει τα λεφτά του με το παραπάνω. Αυτό εδώ πέρα όπως το βάζω εγώ και να υπόψη ότι αυτή η τρίωδη βάνα αναμίξως από εκεί που παίρνει κρύο νερό θέλει βάνα αντεπιστροφής. Και εγώ δεν το ήξερα. Γιατί έχει μέσα κάτι προσπέκτους, manual, δεν ξέρω εγώ ιταλικά τι λέει. Το κατάλαβα μετά με πειράματα, άρα θέλει αυτό εδώ όπως το βλέπεις, για να βλέπω και θερμοκρασία νερού με βάνα, με τρελό ρακόρ, με τρελά ρακόρ, με βάνες από εδώ, με βάνα, βγαίνει γύρω στο κατοστάρικο φίλε. Το Solar Kit όπως το βλέπεις εδώ, αυτά εδώ πάλι θα μπαίνανε έτσι κι αλλιώς, είτε σε εκείνο είτε σε αυτό πάλι θα μπαίνανε, έτσι. Άρα η διαφορά του στην ουσία αυτού, με αυτό το έτοιμο το kit που έχει και πάνω έτοιμο το θερμόμετρο, αυτό σου λέει θερμοκρασία νερού και αυτό πίεσης νερού. Τα έχει ενσωματωμένα, άρα η διαφορά τους είναι κανένα 50€. Για 50€ το να δώσω σε σένα την ευχέρεια να μην χρειάζεται να έρθεις να κάνεις αυτή την κίνηση, νομίζω αξίζει τα λεφτά του με το παραπάνω. Έτσι. Εγώ πάντα λέω και θα το λέω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να ενημερώσω εσένα για το τι θα πληρώσεις και από εκεί και πέρα η επιλογή είναι δική σου. Αλλά να σου δώσω την ευχέρεια αυτήν. Έτσι φίλε μου. Yeah. Τι να πω. Ελληνικό προϊόν, θα το πω για πολλωστή φορά, με το βιβλιαράκι του μέσα, στα ελληνικά, πολύ ωραίες οδηγίες. Για μένα είναι το απόλυτο εργαλείο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα το πω, θα το ξαναπώ, θα το πω, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Ένα πράγμα που μου είπε ένας φίλος και το έχω υποσκέψει, μου λέει ωραία Στράτο όλα αυτά καλά, πες πως χάλασε ο ηλιακός σου. Αν χαλάσει ο ηλιακός φυσικά και θα πρέπει να φωνάξουμε τον υδραυλικό να μας το κάνει. Τώρα εγώ σκέφτομαι, υπάρχει μια περίπτωση εδώ να κάνω ένα TAF, ούτως ώστε αν για κάποιο λόγο χαλάσει ο ηλιακός σου να έχεις την επιλογή εδώ να έχεις μια βάνα να γυρνάς τα νερά κατευθείαν στο Solar Kit. Ακόμα το μελετάω.
Μ' αρέσει να μου δίνετε τροφή για σκέψη. Αυτό το ωραίο το πράγμα εμείς να το βελτιώσουμε, να το πάμε ένα βήμα παραπέρα. Κατάλαβες τι θέλω να πω? Γιατί μου είπε το παιδί, μου λέει, ωραία Στράτο, τώρα αυτή τη στιγμή αυτά τα δύο είναι παντρεμένα μαζί. Πες πως χάλασε ο ηλιακός και δεν ήρθε ο μάστορας. Εγώ θα μείνω χωρίς ζεστό νερό, χωρίς θέρμανση στο σπίτι μου, χωρίς ζεστό νερό χρήσης. Οπότε είμαι υποσκέψη για το τι θα μπορούσα να κάνω εδώ, ούτως ώστε να μπορώ να έχω την ευχέρεια να παρακάμψω τον ηλιακό και να δουλεύω μπόιλερ. Θα το δω, δεν ξέρω ακόμα. Πιπυρό σωλήνα, δαγκωτό. Αυτή εδώ την ωραία δουλειά που βλέπεις φίλε μου, μπορεί να την κάνει μόνο αυτή εδώ η σωλήνα. Και άμα συγκρίνεις τα υλικά, για μένα πιο φτηνή λύση και πιο σωστή δεν υπάρχει. Κάτι άλλο που θέλω να τονίσω, το έχω πει μερικές φορές, έλα λίγο από εδώ. Συνήθως εδώ στα θερμοσύμφωνα κάνουμε για μένα ένα μεγάλο λάθος. Αφήνουμε την αναμονή μας εδώ πέρα ζεστό κρύο μισή σύντζας και μετά από εδώ παίρνουμε ένα σπιράλ, δίνουμε εδώ κρύο και παίρνουμε από εδώ ζεστό στο θερμοσύμφωνα ή στο μπόιλερ. Αν πάρετε ένα σπιράλ από αυτό που δίνουμε στα θερμοσύμφωνα και δείτε πόσο λεπτή είναι η σωλήνα μέσα, θα καταλάβετε γιατί πολλές φορές το ζεστό νερό πάντα έχει λιγότερη πίεση από το κρύο, γιατί ερχόμαστε εδώ και το στραγγαλίζουμε. Αλλιώς είναι να έχει μια τέτοια διατομή. Το βλέπεις εδώ τι ωραία που το έδωσα, το τάισα, το χόρτασα. Οπότε εσύ όταν θα ανοίγεις ζεστό κρύο δεν θα βλέπεις διαφορά στην πίεση. Αν όμως σου βάλω δυο σπιράλ εδώ πέρα, την έχω στραγγαλίσει την εγκατάσταση. Συνήθως τα σπιράλ που βάζουμε είναι για μία παροχή, για μία βρύση, για το καζανάκι, κατάλαβες. Ναι. Ενώ όταν θα βάλω εδώ σπιράλ, στην ουσία από εδώ και πέρα όλο το ζεστό το νερό το έχω ταϊσμένο με 3/8 πόσο είναι μέσα το σπιράλ. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή εγώ όπου μπορώ να βάλω πιπυρό κατευθείαν να το καρφώσω, θα το κάνω. Κάποια μια άλλη ερώτηση μου είπε ένας φίλος, γιατί δεν βάζεις εδώ βάνες με τρελό ρακόρ Στράτο, ούτως ώστε όταν χαλάσει το θερμοσύμφωνα να μπορώ να κλείσω τις βάνες και να αλλάξω το θερμοσύμφωνα. Αυτό για μένα είναι μύθος. Και θα σου πω γιατί. Αυτό το θερμοσύμφωνα μπήκε το 2005-2006. Άρα μετράει σχεδόν 15 χρόνια περίπου μέχρι τώρα. Ωραία. Δηλαδή, αν ένα θερμοσύμφωνα τον ανοίγεις, το συντηρείς, μπορεί να σε πάει 15-20 χρόνια. Μετά από 15-20 χρόνια, αν εγώ βάλω εκεί βάνες, θα πρέπει να βρω ένα ίδιο θερμοσύμφωνα για να ταιριάξουν πάλι οι σωλήνες. Έτσι δεν είναι? Και αν μετά από 15 χρόνια φτάσεις σε σημείο να χαλάσει ο θερμοσύμφωνας, κόψε εκεί πέρα, βάλε δυο μούφες και τελείωσε. Δηλαδή, όπου χρειάζεται να βάλουμε υλικά, βάνες με τρελό ρακόρ, οτιδήποτε θα βάλουμε. Αλλά όπου δεν χρειάζεται, ακόμα και μια βάνα όταν τη βάζεις εδώ πέρα, ναι μεν σου δίνει την ευκολία, αλλά απ' την άλλη είναι και πιθανότητα να αρχίσεις να έχεις διαρροή ή να χαλάσει, έτσι. Οπότε για μένα, εκεί που βάζουμε βάνες, μετά από 15 χρόνια, 20, θα έρθει ο υδραυλικός, θα κόψει, θα ράψει και θα τελειώσει. Δηλαδή είναι μύθος αυτό, θα κόψω τα νερά, θα έρθει ο υδραυλικός και θα αλλάξει το θερμοσύμφωνα. Τέλος πάντων, αυτό ήταν μια μικρή παρένθεση. Θα ξαναμιλήσουμε και για το Solar Kit και για όλα θα πούμε. Θεωρώ ότι είναι μια καλή επένδυση αυτό το κιτάκι, όπου μας βολεύει όμως, έτσι. Δηλαδή από εδώ ανεβαίνουν και κατεβαίνουν του ηλιακού τα ισολίνες, σχεδόν τον μπόλερ μας τέριαξε πολύ καλά. Αν κάποιος τώρα του ηλιακού έρχονται στο πατάρι και το boiler του είναι κάτω στο λεβιτοστάσιο, όχι δεν μπορείς να το βάλεις, αλλά πρέπει να φέρεις ζεστά κρύα και ζεστά κρύα από τον ηλιακό και από το θερμοσύμφωνα ή boiler να τα φέρεις εδώ. Πολύ καλή περίπτωση είναι όταν έχουμε ηλιακό και έχουμε βάλει ας πούμε επιτύχιο λέβητα αερίου. Πολύ καλή περίπτωση, αλλά και εκεί θα πρέπει οι σωλήνες του ηλιακού, τουλάχιστον το ζεστό, όχι, και το ζεστό και το κρύο, πρέπει να πάνε εκεί που είναι ο επιτύχιος λέβητας αέριο. Εδώ τελειώσαμε και με αυτά, όπως είπαμε, τρελό ρακόρ, χωρίς βάνα, βαλβίδα αντεπιστροφής σε στυλ νίπελ αρσενικό, οριχάλκινο εξάρτημα, βαλβίδα ασφαλείας 8 μπαρ, από εδώ θα φύγει, θα πάει ένα σωληνάκι, θα ξετρυπήσω έξω σε περίπτωση που ανοίξει αυτό για οποιοδήποτε λόγο, 8 μπαρ το τονίζω, να βγάλει τα νερά έξω. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 3,5 μπαρ το νερό στο δίκτυό μας, έτσι.
Μέχρι εδώ έχει έρθει η σωλήνα πυρό φύ 25, τη μικραίνω σε 20. Εδώ πέρα θα δούμε, θα βάλουμε και αυτό εδώ το νταβούλι που ακόμα δεν ξέρω, το μαγνητικό αυτό που λένε ότι βοηθάει. Αφού βοηθάει, ας το βάλουμε και αυτό. Λεφτά υπάρχουν. Τέλος πάντων, αυτά. Το βίντεο αυτό είναι χαρισμένο στη φίλη μας τη Μαρία που παρακολουθεί τα βίντεο. Λέει, τη λέω, Μαρία, θα περάσει καμιά φορά σαν αφεντικό που είσαι να με φέρεις κανένα καφέ. Έχεις το σίμον, λέει, εσύ δεν έχεις ανάγκη. Λέω να έρθεις να δεις τη δουλειά τι κάνω. Δεν χρειάζεται, λέει, κάθομαι μετά και βλέπω τα βίντεο. Κατάλαβες. Οπότε δεν χρειάζεται να έρθει το αφεντικό. Έτσι, Μαρία, το βίντεο χαρισμένα σε σένα, πουλάκι μου. Τι να πω, και ο Σίμος χάρηκε εδώ πέρα που κάναμε μια ομορφιά. Το βλέπουμε, φίλε μου, σαν επένδυση αυτό, όχι σαν έξοδα. Συμφωνείς? Οικονομία, αυτό μου αρέσει. Αυτό ναι. Μου αρέσει πολύ. Οικονομία και αυτονομία και αυτοματισμός. Στο ξαναλέω, αν σέβαζα το άλλο, θα έπρεπε να έχεις το μυαλό να έρχεσαι να το γυρνάς από τον ηλιακό στον πόλεμο. Ναι. Τώρα δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα εσύ. Ναι. Θα μπορούσες κάλλιστα να κάνουμε την αντίσταση του θερμοσύφωνα στους 55 βαθμούς το ρεύμα, αν θέλεις, πρόσεξε που θα το κάνουμε. Οπότε όταν θα έρχεται το χλιαρό νερό, το ρεύμα θα μου ζεσταίνει χλιαρό νερό ή ο Λέβητας. Οικονομία. Αλλιώς είναι να ζεσταίνεις 15-20 βαθμούς νερό από το δίκτυο και αλλιώς είναι να ζεσταίνεις χλιαρό νερό. Και το πιο βασικό, το ξαναλέω, δεν έχω στάσιμα νερά στον ηλιακό μου. Οι περισσότεροι τι κάνουν, τέτοια εποχή που ανάβουν το καλοριφέρ, κλείνουν τη βάνα του ηλιακού, ανοίγουν τον μπόιλερ και ξαναανοίγουν τον ηλιακό την άνοιξη μετά από 5 μήνες. Μετά από 5 μήνες τα 150-200 λίτρα του ηλιακού που είναι εγκλωβισμένα εκεί πέρα μυρίζουν μπατακύλας. Είναι σκοτωμένο νερό. Και πολλοί ανοίγουν τη βρύση και την αφήνουν μέχρι να ξεμυρίσει, να κάνει αυτή η γλίτσα που πιάνει μέσα, δεν καθαρίζεται απλά ανοίγοντας τη βρύση, έτσι. Άρα το προτείνω ανεπιφύλακτα. Solar Kit της Brassform και σωλήνα πιπυρό Interplast δαγκωτό. Σ' αρέσει σαν δουλειά. Ωραία, okay. Δεν έγινε. Σούπερ, σούπερ. Έτσι. Τρελάρα κορ παντού. Τι άλλο, δεν έχω. Τι άλλο να θέλεις, ρε παιδί μου. Αυτά. Κλείσω.